Και υπάρχουν και εκείνες οι πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις που λέει ότι στις κορυφαίες θέσεις όλων των τουριστικών αγορών ότι βρίσκεται η Κρήτη, καθώς το αεροδρόμιο Ηρακλείου κινείται πολύ ψηλά σε προτιμήσεις ως προς τον προγραμματισμό των θέσεων σε πτήσεις τσάρτερ για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, αυτό το στοιχείο, όπως και η τάση για σταδιακή τόνωση του τουριστικού ρεύματος από το δεύτερο 15ήμερο του Ιούνιου και μετά, αποτυπώνονται και στα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Και αν θυμάμαι καλά, κύριε Βαμιδάκη, και εσείς λέγατε εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, φαίνεται ότι διαμορφώνεται διαφορετικά, ας το πω εγώ, η ατζέντα σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση. Επίσης, συνεπικουρικά, βλέπω ότι στο 49% των επιπέδων του 2019 πως διαμορφώνονται οι κρατήσεις για την Ελλάδα σύμφωνα με μία έρευνα, την τελευταία έρευνα της Forward Keys, η οποία εξετάζει τις προοπτικές των διεθνών αεροπορικών ταξιδιών αυτό το καλοκαίρι, 1 Ιουνίου 31 Αυγούστου, που αναμένεται να διαμορφωθούν χαμηλότερα από το 1 τέταρτο 23% των προπανδημικών επιπέδων, όπως εκτιμά η εταιρεία. Επίσης, σε ταξιδιωτικούς όρους, η ίδια έρευνα δείχνει ότι η Ευρώπη φαίνεται έτοιμη για ένα άλλο απογοητευτικό καλοκαίρι, με πιθανή εξαίρεση την Αλβανία, όπως αναφέρει η κύριε Βαμιδάκη, όπου οι κρατήσεις διαμορφώνονται στο 73% των επιπέδων του 19, αλλά και την Ελλάδα 49%, η οποία μαζί με την Ισλανδία και με την Κροατία έχουν κάνει σημαντικά βήματα προκειμένου να καλωσορίσουν τους τουρίστες που έχουν εμβολιαστεί. Το ποσοστό στη Σερβία είναι 38%, στην Ισλανδία 35%, στη Μάλτα 35%. Οι κρατήσεις προς την Πορτογαλία ανέρχονται στο 32% των επιπέδων του 19. Ωστόσο, μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα να καταργήσει τη χώρα από την πράσινη λίστα, είναι πιθανό να επιβραδυνθούν. Εσείς που διαβάζετε κάτω από τα νούμερα και κάτω από τις λέξεις όλο αυτό το πακέτο, μιας και εσείς το γνωρίζετε, είναι το αντικείμενό σας. Τι λέτε? Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή στους συγκροτές σας. Θα απαντήσουμε με ένα πραγματικό εντός εισαγωγικών ανέκδοτο. Ήμουν χθες με ένα φίλο συνάδελφο, ο οποίος τη μία εβδομάδα είχε πάρει μία κράτηση, την επόμενη εβδομάδα είχε πάρει έξι και λέει είχα λέει 600% αύξηση. Άρα λοιπόν η ερμηνεία των αριθμών είναι λίγο επικίνδυνη αυτή την περίοδο. Αυτό το οποίο ισχύει είναι όντως ότι η Κρήτη είναι ο μονόφθαλμος στη χώρα των τυφλών, να το πούμε έτσι, φέτος. Δηλαδή η Κρήτη και η Ρόδος συγκεκριμένα, αυτοί οι δύο οικοί προορισμοί δείχνουν να έχουν μια μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με άλλα νησιά. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για το νησί μας, αφενός. Αφετέρου, ισχύει αυτό το οποίο και είχαμε πει μαζί σε προηγούμενες εκπομπές και το επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ, ότι μετά τις αρχές του Ιούλη αρχίζει να ανεβαίνει σημαντικά η ροή των κρατήσεων και η κίνηση. Απλά φέτος η όποια πρόβλεψη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι υπάρχουν πάρα πολλές στάθμιες παράγοντες. Η μελέτη αυτή, η οποία αναφέρεται, προφανώς έχει γίνει με κάποιες προσομοιώσεις, με κάποια μοντέλα που έχουν υπολογίσει. Αλλά αν το δούμε ρεαλιστικά, πώς μπορούμε να μιλάμε για πραγματικές προβλέψεις, όταν δεν ξέρουμε ακόμα κάποιες πολύ μεγάλες αγορές, όπως είναι η Αγγλία, όπως είναι η Σκανδιναβία και η Ρωσία, αν τελικά θα ανοίξουν ή όχι. Άρα φανταστείτε για πόσα εκατομμύρια επισκέπτες μιλάμε ότι θα αλλάξουν αν ανοίξουν, αν δεν ανοίξουν αυτές οι αγορές. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι όλες οι κρατήσεις προχωράνε την τελευταία στιγμή, δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιος να βασιστεί. Φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι έχουμε χάσει το Μάιο, είχαμε ένα πάρα πολύ υποτονικό, σχεδόν χαμένο Ιούνιο. Μετά την τελευταία εβδομάδα του Ιούνιου, από τον Ιούλιο, βλέπουμε ότι κάποιες συγκεκριμένες αγορές, όπως είναι η γερμανική, η γαλλική και κάποιες κέντροευρωπαϊκές αγορές, όπως είναι η Πολωνία, η Τσεχία, κινούνται σε πολύ κοντά στα περσινά, τονίζω περσινά, το 2019 επίπεδα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα καλύψουν ένα μέρος από το κενό. Και μετά μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες αγορές, αν τελικά θα ανοίξουν ή όχι, για να δούμε πού θα διαμορφωθούν τα τελικά νούμερα. Mm. Αυτά είναι τα δεδομένα και δυστυχώς η κατάσταση εξελίσσεται κάθε εβδομάδα και αλλάζει κάθε εβδομάδα.
Μάλιστα. Οπότε, ανάλογα με τα δεδομένα, δηλαδή τις κρατήσεις που θα έχουμε μπροστά μας, θα μπορούμε να ξέρουμε πώς κινούνται τα πράγματα. Καλά το λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, τι να προβλέψεις, τι να εκτιμήσεις, όταν δεν ξέρεις οι αστάθμητοι υγειονομικοί παράγοντες και οι αποφάσεις κάθε χώρας, σε τι σημείο θα σε φέρουν, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε, πέραν των όσων λέγονται, κύριε Βαμιεδάκη, αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν πολλές χώρες για να τονώσουν και τις δικές τους, τις τοπικές, τις οικονομίες. Δηλαδή, εκείνες οι περίφημες απαγορεύσεις, μέτρα, καραντίνες για να ενισχύσουν τον τόπιο τουρισμό. Σε ένα βαθμό ναι, αλλά θα παραθέσω και άλλη μια πραγματικότητα, ότι πρέπει και εμείς να κοιτάμε τα του οίκου μας, διότι παρά την εσωτερική, τέλος πάντων, την εσωτερική κατανάλωση, πληροφόρηση που υπάρχει ότι η Ελλάδα τα πάει περίφημα, η Ελλάδα έχει μια χείριστη υγειονομική εικόνα στο εξωτερικό. Άρα αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στην Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ένα από τους μεγαλύτερους αριθμούς θανάτων στην Ευρώπη. Και γενικότερα η Ελλάδα τρομάζει κάποιες χώρες. Μα τι λέτε, αντίθετα είναι τα μηνύματα που υπάρχουν. Τι είναι αυτά που λέτε? Δεν ξέρω. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και απομένουν λίγοι ακόμα, κοντά 2 εκατομμύρια, και δηλαδή όλα αυτά που λέμε, συγγνώμη, όλα αυτά τα οποία λέτε αυτή την ώρα έρχονται και κοντράρονται σε αυτά τα οποία εμείς τουλάχιστον ακούμε από υπεύθυνα χείλη, ενώ υπουργών, στελεχών, νέο Υπουργείο Τουρισμού κλπ, ότι παρουσιάζουμε Υπουργείο Υγείας, ότι παρουσιάζουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Κυρία Δουλειράκη, εσείς τι πιστεύετε, ότι ο υπαλλοντικός ταξιδιώτης θα ακούσει τι θα πει το Υπουργείο σε μια πολιτικού τύπου δήλωση, ή θα δει κάποια στατιστικά συγκριτικά με άλλους προορισμούς? Καλός ή κακός, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο 22% του εμβολιασμού, του πληθυσμού, είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν όταν τον βλέπει μια κυβέρνηση, στην καλύτερη περίπτωση το αξιολογεί, στη χειρότερη το χρησιμοποιεί ως αφορμή να το δεχτώ και αυτό, και το αξιοποιεί μπλοκάροντας τη χώρα. Εσείς λέτε ότι τα μηνύματα που παίρνετε απ' έξω με τους ανθρώπους που συνεργάζεστε είναι ότι δεν έχουμε καλή υγειονομική εικόνα. Αυτό λέτε? Ναι, και δεν είναι τα μηνύματα, είναι τα στατιστικά που βλέπουν. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Αγγλία ή όλες οι χώρες θεωρούν ότι το αποδεκτό επίπεδο για ένα πράσινο προορισμό είναι 50 κρούσματα ανά εβδομάδα 100.000 κατοίκους, και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κινείται στο 120, η Κρήτη στο 90, η Κέρκυρα στο 160 και το καθεξής, που σημαίνει ότι είμαστε 2-3 φορές πάνω. Είτε η Γερμανία, η οποία έχει ανοίξει τη χώρα, ο πελάτης όμως ο οποίος θα δει αυτά τα δεδομένα μπορεί να, τέλος πάντων, να του δημιουργηθούν αδιασμοί, η Αγγλία δεν θα το ανοίξει. Άρα λοιπόν, σίγουρα παίζονται πολιτικά παιχνίδια. Η δική μας υγειονομική εικόνα, η οποία δεν είναι η καλύτερη, και το λέω ξεκάθαρα με κάθε ευθύνη, είτε τέλος πάντων λέμε για συλλογή κατανάλωση ανακοινώσει και αλλιώς δίνουμε συγχαρητήρια, αυτό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος, ο οποίος και προβληματίζει τον κόσμο στο εξωτερικό, αφενός και αφετέρου δίνει και το πάτημα το πώς διαφορετικά σε κάποιες κυβερνήσεις να μας μπλοκάρουν. Το είπατε πριν από λίγο, εμπορικά παιχνίδια τα οποία παίζονται εντός, εκτός και επί αυτά. Ακριβώς. Το επόμενο σημείο είναι το εξής, είναι ότι όσον αφορά τις προβλέψεις, οι αστάθμητοι παράγοντες είναι πολλοί. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι η Γαλλία έχει μια πάρα πολύ καλή δυναμική φέτος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είναι κλειστή η Τινησία και το Μαρόκο, που είναι οι παραδοσιακές μεγάλοι κοσμοί που πάνε οι Γάλλοι. Αν αύριο το πρωί ανοίξουν η Τινησία και το Μαρόκο, αυτομάτως θα κοπεί ένα μέρος του ρεύματος στην Ελλάδα. Από την άλλη, έχουμε την Αγγλία και τη Ρωσία, οι οποίες είναι κλειστές. Αν αύριο το πρωί ανοίξουν, τότε θα δούμε μια αύξηση της κίνησης. Έχουμε π.χ. το Ισραήλ, το οποίο τι έχει κάνει, έχει βάλει ένα περιορισμό ότι τα παιδιά κάτω το 16 που δεν είναι εμβολιασμένα, μετά την επιστροφή πρέπει να μείνουν καραντίνα. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για τους Ισραηλίτες επισκέπτες. Αν π.χ. έρθει αυτό, θα δούμε αύξηση. Άρα θέλω να πω ότι κάθε εβδομάδα μπορεί να συμβαίνουν γεγονότα μη εμπορικού χαρακτήρα, είτε καλά είτε κακά, τα οποία αυξομοιώνουν την κίνηση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να παρακολουθούμε τα πράγματα εβδομάδα-εβδομάδα, και το κυριότερο όλων να πάμε όλοι μας να εμβολιαστούμε. Κυκλοφορούν, κυρία Δουλειράκη, ανάμεσά μας σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι είναι αρνησίες εμβολίου, και αυτό είναι καλό να το πούμε, να το καταλάβουμε. Να πάμε όλοι να εμβολιαστούμε, να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία, να προσέχουμε όλοι, ατομική ευθύνη. Και επιτέλους, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να βελτιώσουμε την υγειονομική εικόνα της χώρας μας, η οποία θα μας φέρει περισσότερες επισκέπτες. Τελεία και παύλα.